Σίγουρα είναι μια κίνηση στη σωστή κατεύθυνση. Ο τουρισμός, όπως έχουμε πει, δεν έχουν τελειώσει περιπέτειές του. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά όλη αυτή η πρόκληση του κορονοϊού, αλλά σίγουρα η όποια στήριξη ήταν επιβεβλημένη. Μένει να δούμε τις λεπτομέρειες τώρα, μετά τις ανακοινώσεις, γιατί ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα θα μοιραστούν λεφτά. Τι εννοείτε. Πρέπει να, μεταξύ ανακοινώσεων και των τελικών λεπτομεριών, προϋποθέσεων και όλων των διαδικασιών, πρέπει να δούμε τελικά ποιες επιχειρήσεις θα μπουν μέσα, ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν λεφτά, πώς θα τα πάρουν κτλ. Σίγουρα όμως μισό δις σχεδόν. Αφορολόγητο είναι όμως έτσι, είναι ανεκχώρητο και είναι ακατάσχετο όπως τουλάχιστον σημειώνεται. Και μάλιστα φαίνεται ότι αφού σας πιάνει από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ότι εντάσσονται ακόμα και οι επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις. Τουλάχιστον αυτό έχει γίνει γνωστό. Κύριε Δολγεράκη, όπως είπαμε, το γεγονός ότι σχεδόν μισό δις μοιράζεται σε τουριστικές επιχειρήσεις είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, αναμφισβήτητα. Εάν λάβουμε υπόψη όμως ότι είναι όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, από ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, λεωφορεία, μιλάμε για πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις. Οπότε μένει να δούμε τελικά τι θα πάρει κάθε επιχείρηση, για να δούμε τελικά για τι ποσό συζητάμε, αν είναι κάτι το οποίο κάνει πραγματικά τη διαφορά ή αν είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, το οποίο θα είναι απλά μια πάρα πολύ μικρή βαχυπρόθεσμη ανάσα. Σίγουρα όμως είναι ένα θετικό μέτρο, κάτι στη σωστή κατεύθυνση. Ναι, είναι αυτό το οποίο λέγατε, ότι ξέρετε, δεν θα ανοίξουμε, βρε παιδιά, τέλος Μαΐου, δεν θα είναι καλός, όσο φαίνεται προς το παρόν, ο Ιούνιος ή έτσι όπως θα περιμέναμε. Φαίνεται να πηγαίνουμε προς τον Ιούλιο. Άρα, για να ανοίξουμε κιόλας, θα πρέπει να δοθεί και να υπάρχει με μια βοήθεια. Αν θυμάμαι καλά, είχατε χρησιμοποιήσει τον όρο οικονομική αυτοκτονία, να πας να ανοίξεις υποσυνθήκες που ξέρεις ότι δεν θα έχεις και κρατήσεις, έτσι. Σίγουρα, με το να είναι η κίνηση περιορισμένη, η όποια προσπάθεια κάνει όποια επιχείρηση, σίγουρα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη χρονικά στην περίοδο που θα υπάρχει κόσμος. Άρα όταν αυτή η περίοδος είναι ουσιαστικά 3-3,5 μήνες, σίγουρα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι ανάλογα. Άρα, από τη στιγμή που οι επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες έδωσαν μια ανάσα επιχείρηση πέρσι, φέτος δεν θα υπάρχουν, οπωσδήποτε ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν κάποια άλλα εργαλεία. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αξιοποιείται το ΕΣΠΑ, όπως αξιοποιήθηκε και στην περίπτωση εστίασης. Άρα σίγουρα είναι μια πρώτη ανάσα. Να δούμε, όπως είπα, τελικά τι λεφτά θα πάρει κάθε επιχείρηση. Γιατί αν σκεφτούμε ότι είναι 450 εκατομμύρια και μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις, φανταστείτε πόσα ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις λεωφορείου υπάρχουν στην Ελλάδα, να δούμε τελικά το τι θα πάρει κάθε επιχείρηση. Είναι όμως σίγουρα μια ανάσα. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό. Μετά μένει να δούμε τι θα γίνει για τη στήριξη της απασχόλησης, γιατί από ό,τι αναμένεται, οι αναστολές του τουρισμού θα τελειώσουν στις 36, οπότε πραγματικά θα πρέπει να δούμε τι μέτρα στήριξης θα υπάρξουν για το προσωπικό, το οποίο δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί στο σύνολό του, όπως είναι αναμενόμενο, από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Και γενικότερα, ο τουρισμός, όπως έχω πει, είναι ο μεγάλος ασθενής αυτής της περίοδου, δυστυχώς. Θα χρειαστεί χρόνο για να ανακάμψει, θα χρειαστεί χρόνο για να έρθει πραγματικά στην πρώτερη κατάσταση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες υποστηρίζουν, τον κρατάνε ζωντανό, τον κρατάνε έτοιμο πόλεμο, μέχρι πραγματικά να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Είναι το μεγάλο θέμα αυτό που είπατε πριν από λίγο. Αναστολές που σταματούν 36, εκεί πραγματικά θα φανεί για το τι θα γίνει. Δεν ξέρω για τον Ιούνιο αν έχετε κάτι να πείτε σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηνύματα που παίρνετε και βέβαια ποια είναι τα δεδομένα, αν καταγράφονται δεδομένα για τον Ιούλιο, κύριε Βαμιαδάκη. Τα δεδομένα είναι ότι αφενός έχει αυξηθεί σημαντικά η ροή των κρατήσεων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η ροή των κρατήσεων αυτή κινείται μετά τα τέλη του Ιούνιου.
Άρα ο Ιούνιος είναι πάρα πολύ υποτονικός, είναι πολύ περιορισμένη κίνηση και μετά τις 20-25 του Ιουνίου αρχίζει να ανεβαίνει και ουσιαστικά έχουμε μια κανονική ροή από τις αρχές του Ιούλη και μετά. Άρα μιλάμε για 1,5 μήνα χαμένο, δηλαδή το μισό Μάιο και τον Ιούνιο σε σχέση με την επίσημη έναρξη της τουριστικής σεζόν και μιλάμε για μια σεζόν η οποία θα κινηθεί περίπου γύρω στις 3,5 με 4 μήνες. Τι σημαίνει κανονική ροή για σας? Κανονική ροή σημαίνει ότι να υπάρχει κίνηση έτσι ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν και να έχουν μια αξιοπρεπή πληρότητα τουλάχιστον το 60-70% των ξενοδοχείων και να υπάρχει κόσμος ικανός αρκετός έτσι ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν η πλειοψηφία των υπολείπων επιχειρήσεων τουριστικών εκτός ξενοδοχείων. Αυτό είναι για μένα κανονική ροή. Η κανονική ροή όμως είναι πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο και μη αυτονόητο, διότι αν λάβουμε υπόψη ότι ακόμα και μετά τις αρχές του Ιούλη, όταν πραγματικά βελτιώνεται η κατάσταση αναμφισβήτητα, υπάρχουν πολλές αγορές οι οποίες παραμένουν ακόμα κλειστές, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι εν μέρει η Ολλανδία, όταν βλέπουμε τέτοιες μεγάλες αγορές οι οποίες παραμένουν κλειστές και δεν ξέρουμε το πότε θα ανοίξουν, αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά κατά πόσον ακόμα και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα μπορέσουν πραγματικά να γεμίσουν τα πάντα ή αν ακόμα θα υπολείπονται αρκετά από την ποιότητα των προηγούμενων χρόνων. Και αν βέβαια είμαστε στο πράσινο, είμαστε στο πορτοκαλί, είμαστε στο κόκκινο, γιατί τα υγειονομικά μέτρα είναι αυτά που έχουν τον πρώτο λόγο ρόλο αυτή την ώρα και βέβαια και από τις χώρες που έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι μας επισκέπτονται. Σίγουρα το έχουμε αναφέρει επανειλημμένα και στις εκπομπές σας παλιότερα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τουριστική κίνηση, δεν μπορούμε να μιλάμε για κρατήσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για προσδοκίες εάν τα υγειονομικά δεδομένα δεν είναι θετικά. Αυτή τη στιγμή ακόμα όσο και αν προχωράμε στο καλοκαίρι, όσο και προχωράνε θετικά εμβολιασμοί, όσο και αν βελτιώνει την κατάσταση, δεν πάβει να έχουμε 40-50 θανάτους την ημέρα, δεν πάβει να έχουμε πολλούς διασωληνωμένους και η Ελλάδα και η Κρήτη ακόμα είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο αποδεκτό όριο των ευρωπαϊκών χωρών για να χαρακτηριστεί πράσινο σε ένας προορισμός. Μα ούτως ή άλλως, αν θυμάμαι καλά κύριε Βαμιδάκη και σας διακόπτω για να μην το ξεχάσω, έβλεπα ότι υπάρχουν και διεθνείς τουριστικοί οργανισμοί οι οποίοι έκαναν το εξής. Πήγαν παραπίσω την αναστολή των επισκεπτών εδώ, δηλαδή τους πήγαν μετά τις 13 του Ιούνιου. Νομίζω ότι μια περιοχή είναι και τα Χανιά, γιατί δεν μας έχουν στο πράσινο. Σωστά. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, το αποδεκτό όριο για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για να θεωρηθεί μια περιοχή πράσινη είναι τα 50 κρούσματα εβδομαδιαίως ένα 100.000 πληθυσμό. Αυτό είναι συνήθως ο αλγόριθμος, ο δείκτης στον οποίο μετράνε οι ευρωπαϊκές χώρες, οι περισσότερες από αυτές. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι περίπου μεταξύ 100 και 120, άρα είναι σχεδόν 2,5 φορές πάνω, το οποίο είναι σαφώς βελτιωμένο γιατί πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στο 180 και η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 80 με 90, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο, το οποίο είναι και αυτό θετικό γιατί πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στο 120-130. Αντίστοιχα είναι η Κος, η Κέρκυρα στο 150-180, η Ρόδος είναι κάπως καλύτερα στο 60 κτλ. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλες οι χώρες λένε ότι φοβούνται να αφήσουν τον κόσμο να έρθει εδώ και γι' αυτό το λόγο βάζουν περιορισμούς κατά την επιστροφή τους στη χώρα τους. Και αυτό σίγουρα, επειδή πάντα γίνεται το παιχνίδι στον τουρισμό, είναι και ουσιαστικά ένας τρόπος για να κρατήσουν τον κόσμο στη χώρα τους, όπως μερικές μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Αγγλία, οι οποίες θέλουν να προωθήσουν τον εσωτερικό τους τουρισμό, βρίσκουν διάφορα μέσα για να περιορίσουν τη ροή προς τα έξω. Μάλιστα. Αυτό σίγουρα κάποια στιγμή θα σταματήσει, σίγουρα κάποια στιγμή θα βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά η κάθε εβδομάδα που χάνουμε σαφώς επιβαρύνει την οικονομική κατάσταση του κλάδου. Στην όταν περισσυνής και προπέρισσυνής χρονιάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κύριε Βαμιδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.